Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε εδώ στο Θεσσαλικό κάμπο που πριν 7 μήνες πνίγηκε και βούλιαξε στη λάσπη εξαιτίας της ανυπαρξίας υποδομών, αντιπλημμυρικής προστασίας και της ανεπάρκειας του κρατικού μηχανισμού να ανταποκριθεί στις έκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας. Όμως, όλους αυτούς τους μήνες εδώ, θα λέγαμε και με την καθοριστική συμβολή των οργανώσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, λάμπει η δύναμη της αλληλεγγύης, της οργάνωσης, της διεκδίκησης, του αγώνα που δίνει ο λαός της περιοχής για να σταθεί όρθιος, για να μπορέσει να μείνει σε αυτόν τον τόπο και να ζήσει μια αξιοπρεπή ζωή. Μια ζωή που δεν δεχόμαστε να πνίγεται στις λάσπες, να χάνεται στη σύγκρουση δύο τρένων στα Τέμπη, να σακατεύεται και πολλές φορές να τερματίζεται στα εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα σε χώρους δουλειάς. Δεν δεχόμαστε να μπαίνει στον τιμοκατάλογο των νοσοκομείων, να υποβαθμίζεται εξαιτίας της δραματικής συρρήκνωσης του λαϊκού εισοδήματος. Όπως και δεν δεχόμαστε να δολοφονείται μια νέα κοπέλα έξω ακριβώς από το αστυνομικό τμήμα όπου είχε πάει να ζητήσει βοήθεια και δεν της δόθηκε. Ντροπή και έσχος! Όλα αυτά βέβαια αποτελούν κρίκους στην αλυσίδα της βαρβαρότητας του συστήματος που μας πνίγει, που δημιουργεί το αίσθημα της ασφυξίας, της αβεβαιότητας για το μέλλον σε χιλιάδες εργαζόμενους, στους αγρότες, σε αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, στους νέους και τις νέες. Γι' αυτό και το σύνθημα κραυγή «Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» που ακούστηκε από το λαό και την νεολαία στις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος είναι η πηξίδα που δείχνει το δρόμο που πρέπει να βαδίσουμε για να μην συμβιβαστούμε με μια πολιτική που μετρά κέρδη και ζημιές θυσιάζοντας δικαιώματα, θυσιάζοντας όνειρα και ζωές συνανθρώπων μας. Μπορεί να έχουν περάσει 7 μήνες, ωστόσο ο λαός της περιοχής δεν πρέπει να ξεχάσει ποιος ευθύνεται για την καταστροφή που υπέστη. Και το λέμε αυτό γιατί όλοι αυτοί που ευθύνονται για όσα συνέβησαν το Σεπτέμβρη σε αυτόν εδώ τον τόπο σήμερα εμφανίζονται και σαν σωτήρες προσπαθώντας να πείσουν τον κόσμο ότι έβαλαν μυαλό και τώρα παίρνουν μέτρα δήθεν για την προστασία του. Αυτό που συνέβη στη Θεσσαλία όπως και σε πολλές περιοχές της χώρας όπου πλημμύρισαν, όπου κάηκαν, καταστράφηκαν, δικαίως έχει χαρακτηριστεί ως προδιαγεγραμμένο έγκλημα που έχει τη σφαγίδα διαδοχικών κυβερνήσεων, περιφερειακών και τοπικών αρχών που αντιμετωπίζουν την αναγκαία αντιπλημμυρική προστασία ως περιττό κόστος, ενώ την ίδια ώρα ιεραρχούν έργα που αποφέρουν κέρδη στο μεγάλο κεφάλαιο. Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και οι προηγούμενες, άφησαν τη Θεσσαλία να πνιγεί, ενώ θα μπορούσαν να είχαν πάρει κάποια ουσιαστικά μέτρα προστασίας της ζωής του λαού. Και μάλιστα ήξεραν με την παραμικρή λεπτομέρεια ποια μέτρα έπρεπε να είχαν πάρθει και ας αφήσουν τις συνηθισμένες δικαιολογίες μόνο για την κλιματική αλλαγή. Η αλήθεια είναι ότι επέλεξαν να μην πάρουν μέτρα επικαλούμενοι το κόστος που έχουν αυτά σύμφωνα με διάφορους κανονισμούς
και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόδειξη είναι η αποκάλυψη που είχαμε κάνει μέσα από το ριζοσπάστη εκείνες τις μέρες για τη μελέτη που είχε εκπονήσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και είχαν στα χέρια τους οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ από το 2017. Στη μελέτη λοιπόν αυτή αναφερόταν ρητά ότι η πιθανότητα να πνίγεται η Θεσσαλία όποτε βρέχει είναι μεγάλη, αφού δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης, ενώ στη συνέχεια απέρριπταν αναγκαία έργα, επειδή όπως έλεγαν η υλοποίηση των λύσεων αυτών συνεπάγεται υπερβολικό κόστος. Γι' αυτό και μιλάμε εμείς για ένα προδιαγεγραμμένο πολιτικό έγκλημα. Φίλες και φίλοι, αυτό που συνέβη στη Θεσσαλία δεν αποτελεί πρωτοτυπία. Τεράστιες καταστροφές και νεκροί από πλημμύρες δεν υπάρχουν μόνο στη σχετικά λιγότερο αναπτυγμένη Ελλάδα, αλλά υπάρχουν ακόμα και σε χώρες του λεγόμενου σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι για παράδειγμα η Γερμανία. Παρόμοιες καταστροφές απειλούν όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό γιατί η Ευρώπη της δίθεν ασφάλειας και ευημερίας έχει συγκεκριμένη πολιτική για τη διαχείριση των κινδύνων της πλημμύρας. Πρόκειται για την περιβόητη οδηγία 2007 του 60, η οποία προωθεί την επικίνδυνη αντίληψη περί κόστους οφέλους, που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, λένε, κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη αυτή οδηγία σημειώνεται χαρακτηριστικά ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να βασίζουν τις αξιολογήσεις, τους χάρτες και τα σχέδια σε κατάλληλες βέλτιστες πρακτικές και βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες, που δεν συνεπάγονται όμως υπερβολικό κόστος στον τομέα της διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Το λένε καθαρά, που δεν συνεπάγονται υπερβολικό κόστος, και με απίστευτο κινησμό ομολογούν αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε, πως είναι οικονομικά αποδοτικότερο να προστατευτούν από την πλημμύρα εκείνοι με τα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή εύπορες οικογένειες, πολύτιμα εργοστάσια, από το να προστατευτούν εκείνοι που είναι φτωχοί και με πενιχρά περιουσιακά στοιχεία. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αποφάσεις που δεν φαίνονται δίκαιες, αλλά η δικαιοσύνη δεν είναι μέρος της ανάλυσης του κόστου ωφέλους. Αυτή είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που κυβερνήσεις, κόμματα, τοπικές αρχές πίνουν νερό στο όνομά της και μάλιστα κοροϊδεύουν ότι αυτή θα μας σώσει. Ακόμα και στην περίπτωση που επιλέγονται κάποια έργα, με βάση βέβαια τα ίδια τα κριτήρια κερδοφορίας, επειδή ακριβώς δεν γίνονται σε ένα πλαίσιο ενός κάποιου ενιαίου σχεδιασμού, τις περισσότερες φορές απλά μεταφέρουν το πρόβλημα σε διπλανές περιοχές ή γίνονται ακόμα και αιτία για νέες συμφορές, για νέες καταστροφές για τις λαϊκές οικογένειες αυτών των περιοχών. Ακόμα και τα ελάχιστα που δαπανώνται για την προστασία μας, πολλές φορές τραπατσάρονται λόγω του ανταγωνισμού ανάμεσα στους μεγαλοεργολάβους, με τα γνωστά μεγάλες καθυστερήσεις, κακοτεχνίες, υπερτιμολογήσεις, σπατάλι. Την ίδια ώρα υποχρηματοδοτούνται και υποβαθμίζονται βασικές υπηρεσίες της περιφέρειας, των δήμων, μένουν χωρίς προσωπικό, χωρίς μέσα και υποδομές. Πλέον κανείς δεν μπορεί να έχει αυταπάτες. Αυτή ακριβώς την πολιτική στηρίζουν όλα τα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και οι υπόλοιποι, πολιτικοί που ακολούθησαν κατά γράμμα και όταν κυβερνούσαν. Αγαπητές φίλες και φίλοι, σήμερα ο λαός της περιοχής
συνεχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα σάπιο, με ένα εχθρικό κράτος που αφού τον έπνιξε, εδώ και 7 μήνες συνεχίζει να αντιμετωπίζει την προστασία και την αποζημίωσή του ως κόστος, καθυστερώντας τραγικά ακόμα και στοιχειώδη μέτρα ανακούφισης που υποσχέθηκε. Οι πλημμυροπαθείς συνεχίζουν να βιώνουν την απουσία του κρατικού μηχανισμού, την εγκατάλειψη, την ανοργανωσιά και την αδιαφορία, τις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα, αλλά και το άθλιο παιχνίδι μετατόπισης των ευθυνών από την κυβέρνηση στην περιφέρεια και στους δήμους και πάλι πίσω. Βέβαια, είδαμε πριν λίγο καιρό τον κρατικό μηχανισμό να είναι εδώ έτοιμος, εξοπλισμένος, προκειμένου να τρομοκρατήσει, να καταστήλει τους αγωνιζόμενους βιοπαλαιστές αγρότες που στα μπλόκα του αγώνα διεκδικούσαν την επιβίωσή τους. Προσπάθεια βέβαια που απέτυχε από όλους αυτούς που τους κυνηγούσαν. Από την άλλη, έχουν το θράσος να λένε πως πρώτη φορά δόθηκαν τόσο γρήγορα, λέει, αποζημιώσεις και έγιναν αποκαταστάσεις ζημιών. Δεν ξέρουν πως οι κόφτες που εφαρμόστηκαν ακόμη και σε στοιχειώδη μέτρα ανακούφισης που ήδη είχαν ανακοινώσει έχουν σαν αποτέλεσμα σήμερα εκατοντάδες οικογένειες να μην έχουν πάρει ούτε ευρώ για αποζημίωση. Δεν ξέρουν πως εκατοντάδες άνθρωποι έχουν μεταναστεύσει από τα πλημμυρισμένα χωριά και κανείς δεν τους λέει αν και πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν. Πως πολλοί από αυτούς αφού έμειναν για εβδομάδες σε κλειστά γυμναστήρια μένουν πλέον σε κοντέινερς ή στον καταβλισμό του κουτσόχερου. Δεν ξέρουν πως ένα μεγάλο μέρος των αγροτοκτηνοτρόφων παραμένει ξεκρέμαστο και χωρίς εισόδημα αφού δεν πρόλαβε να μαζέψει τη σοδειά ή πνίγηκαν τα ζώα τους. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. 350.000 περίπου χιλιάδες στρέμματα σε όλη την περιοχή δεν καλλιεργήθηκαν, ενώ στα παρακάρλια χωριά της Λάρισας και της Μαγνησίας 140.000 στρέμματα με καλλιέργειες παραμένουν κάτω από τα νερά χωρίς να υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο και χρονοδιάγραμμα για την απομάκρυνσή τους. Δεν ξέρουν πως οι τόνοι σκουπιδιών που παραμένουν σε χωριά της περιοχής, τα λιμνάζοντα νερά, η μόλυνση του δικτύου ίδρευσης διατηρούν τον κίνδυνο εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών, ή μήπως αγνοούν πως η αποκατάσταση των σχολείων από τις καταστροφές προχωρά με ρυθμούς κελώνας, αναγκάζοντας εκατοντάδες μαθητές να κάνουν μάθημα σε μεγάλη απόσταση από τον τόπο κατοικίας τους. Την ίδια ώρα, σε πολλά μέρη της Θεσσαλίας δεν έχουν αποκατασταθεί ζημιές που αφορούν το οδικό δίκτυο. Ειδικά στα ορεινά, πολλές γέφυρες παραμένουν καταστραμμένες, ενώ το σιδηροδρομικό δίκτυο υπολειτουργεί. Προφανώς, περιγράφω μια κατάσταση που όλοι σας γνωρίζετε καλά. Έχει όμως σημασία να τονίζουμε σήμερα πώς έχουν τα πράγματα, γιατί η κοροϊδία και τα κυβερνητικά μέτρα περισσεύουν. Ναι, έχει σημασία να τονιστεί και με αφορμή τη σημερινή μας εκδήλωση πως δεν υπάρχει ολοκληρωμένος αντιπλημμυρικός σχεδιασμός. Ακόμα και στοιχειώδη έργα για την αντιπλημμυρική θωράκιση αυτής εδώ της περιοχής με το γνωστό και χιλιοϋπομένο πρόσχημα της έλλειψης κονδυλίων. Αυτός είναι ο λόγος που με την πρώτη βροχή σπάνε αναχώματα, πλημμυρίζουν καλλιέργειες, κινδυνεύουν σπίτια. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το 2024 για αντιπλημμυρικά προβλέπονται μόλις 5,5 εκατομμύρια σε σύνολο 271 εκατομμυρίων που αφορούν όλο το τεχνικό πρόγραμμα. Αντίστοιχα, στο σχέδιο Θεσσαλία 2030 που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός εδώ από τη Λάρισα,
από το σύνολο των 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων προβλέπονται μόλις 90 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή μόλις το 2% της χρηματοδότησης. Τα περισσότερα έργα δε είναι σε εξέλιξη και δεν έχουν φυσικά ολοκληρωθεί ακόμα. Στον αντίποδα υλοποιούνται, χρηματοδοτούνται μια σειρά από έργα με κριτήριο της προτεραιότητας διαφόρων επιχειρηματικών συμφερόντων και σχεδιασμών. Πολλά από αυτά βέβαια είναι απαραίτητα στα λαϊκά στρώματα, που τα χρυσοπληρώνουν όμως τόσο για την κατασκευή όσο και για τη χρήση τους. Και βέβαια κριτήριο για την επιλογή αυτών των έργων δεν είναι οι πραγματικές λαϊκές ανάγκες, αλλά μόνο η κερδοφορία των ομίλων. Είναι η ικανοποίηση του σχεδιασμού για λογαριασμό της άρχουσας τάξης να παίξει η Θεσσαλία ρόλο διαμετακομιστικού κέντρου εμπορευμάτων και ενέργειας για τα κέρδη της. Και ο στόχος αυτός συναντιέται και με έναν άλλον, να ανταποκριθεί αυτή εδώ η περιοχή με τις υποδομές της στο ρόλο που αποκτά στους διάφορους αμερικανονατοικούς σχεδιασμούς, φιλοξενώντας βάσεις στρατιωτικές σε Λάρισα, στο Βόλο, όπως και άλλες στρατιωτικές υποδομές. Μάλιστα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για να υπηρετήσει αυτούς τους σχεδιασμούς, τώρα στέλνει στην Ουκρανία πυρομαχικά με τον απαγορευμένο λευκό φόσφορο, δηλαδή γίνεται συνεργός σε εγκλήματα πολέμου. Τέτοια είναι η εγκληματική κατηφόρα που έχει πάρει. Παράλληλα, την τελευταία δεκαετία, και όχι μόνο, χρηματοδοτήθηκαν με διάφορα πακέτα και του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Ταμείου Ανάκαμψης, χρήματα που δεν είναι βεβαίως δανεικά και γύριστα, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρηματικών ομίλων στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συνολικά σε αυτό που ονομάζουν πράσινη μετάβαση, στον τουρισμό, επίσης στον κατασκευαστικό τομέα, στην ιδιωτική υγεία, στον αγροτοδιατροφικό τομέα και αλλού. Είναι φανερό λοιπόν ότι για να είναι στον αφρό η Θεσσαλία των μεγάλων επενδύσεων για τα κέρδη των ομίλων, δεν μπορεί παρά να πνίγεται η Θεσσαλία των εργαζομένων και των υπόλοιπων βιοπαλαιστών. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, μαζί με τη διεκδίκηση για το τι πρέπει να γίνει για να αποκατασταθεί ολόκληρη η περιοχή, τι πρέπει να γίνει για να συνεχίσουν να ζουν και να παράγουν εδώ στον τόπο τους οι αγρότες, οι εργαζόμενοι που έμειναν άνεργοι, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες που είδαν να μειώνεται κατακόρυφα το εισόδημά τους, είναι η ώρα να μπει στο στόχαστρο ο πραγματικός αντίπαλος, ο πραγματικός ένοχος για όλη αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Και ο ένοχος δεν είναι άλλος από μια σημερινή κοινωνική οργάνωση, ένα κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό σύστημα που θυσιάζει τις ανάγκες του λαού, ακόμα και την ανάγκη του να ζει προστατευμένος από φυσικές καταστροφές στο βωμό της κερδοφορίας των λίγων. Ο ένοχος είναι αυτό το κράτος, το καπιταλιστικό κράτος, που είναι ένα κράτος εχθρικό απέναντι στο λαό, γιατί είναι φτιαγμένο να υπηρετεί μια χούφτα παράσιτα εκμεταλλευτές του μόχθου των ανθρώπων. Γιατί όταν η ίδια η οργάνωση της παραγωγής έχει ως κριτήριο το καπιταλιστικό κέρδος, όπως συμβαίνει σε αυτό το σύστημα, τότε είναι αδύνατη η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων πολιτικής προστασίας. Γιατί όταν συνολικά η οικονομία λειτουργεί με γνώμονα το καπιταλιστικό κέρδος και η κρατική πολιτική χαράζεται με βάση της εκάστοτε ανάγκης ενίσχυσης αυτής και μόνο της κερδοφορίας, τότε υπονομεύεται η δυνατότητα σχεδιασμού για τη συνδυασμένη ικανοποίηση του συνόλου των κοινωνικών αναγκών. Γιατί όταν είναι κανόνας
η εμπορευματοποίηση της γης, του νερού, των δασών, ο ανταγωνισμός των επιχειρήσεων και ο προσανατολισμός της κρατικής χρηματοδότησης υπηρετεί αυτή τη στρατηγική, τότε υπονομεύονται όλες οι βασικές πλευρές ενός απαραίτητου και αποτελεσματικού σχεδιασμού. Ενός σχεδιασμού που θα περιλαμβάνει την πρόληψη και τον προσανατολισμό της έρευνας, το περιεχόμενο των σχετικών μελετών, τον κρατικό έλεγχο, την επιλογή και την υλοποίηση των αναγκαίων έργων, την εκπαίδευση επίσης, την ενημέρωση. Σε συνθήκες καπιταλιστικής ιδιοκτησίας της γης και καπιταλιστικής ανάπτυξης είναι εγγενώς αδύνατο να χαραχθεί πραγματικά ένα τέτοιο ενιαίο σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας που να καλύπτει όλες τις λαϊκές ανάγκες. Και τα όποια έργα αντιπλημμυρικής προστασίας υλοποιούνται μόνο με κριτήριο, το επαναλαμβάνουμε, την κερδοφορία του κεφαλαίου και μέσα φυσικά από τους διάφορους και πολλούς ανταγωνισμούς του. Εδώ βρίσκεται και η απάντηση γιατί γίνεται αυτή η κατάτμιση σε πολλά μικρά επιμέρους έργα. Γιατί όμιλοι, περιφέρειες και δήμοι διαγωνίζονται μεταξύ τους για το ποιος θα υλοποιήσει και με ποιο κέρδος το κάθε έργο. Έτσι λοιπόν, από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, τα όποια τεχνικά έργα γίνονται, με κριτήριο διαφορετικό από αυτό που έχουν ανάγκη, τελικά είναι που έχουν ανάγκη σήμερα ο λαός και η νεολαία. Εκεί καταλήγει. Οι ανταγωνισμοί μεταξύ των επιχειρηματικών ομίλων για τα ποσοστά κέρδους και την κατανομή των πόρων καθιστούν αδύνατη την ιεράρχηση των έργων και τον σχεδιασμό τους σε μεγάλη κλίμακα με κριτήριο τη μέγιστη δυνατή προστασία. Γιατί η κατασκευή τους γίνεται πώς θα αποκομίσουν κέρδη οι ξεχωριστοί όμιλοι που τα παράγουν, με αποτέλεσμα φυσικά, όπως όλοι γνωρίζουμε, κακοτεχνίες, υπερτιμολογήσεις και μεγάλη σπατάλη. Ο σχεδιασμός των έργων αυτών δεν γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προστασίας από μεγάλης έντασης πλημμύρες, και έτσι έργα που ήδη έχουν γίνει αποδεικνύονται κάθε φορά αποσπασματικά και ανεπαρκή. Άμεσα συνδεδεμένη με τις πλημμύρες είναι η καταστροφική για το περιβάλλον πολιτική που εφαρμόζεται στα δάση και γενικότερα στους μη αστικούς χώρους, με τον μανδύα της πράσινης ανάπτυξης, η οποία θυσιάζει στο βωμό του κέρδους τη ζωή του λαού μας. Λέμε λοιπόν καθαρά στο λαό της δοκιμασμένης αυτής περιοχής: ο δρόμος που σας έφερε ως εδώ, αυτός, να το ξαναπώ, ο καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης, δεν μπορεί να σας δώσει πίσω τη ζωή σας, πολύ περισσότερο δεν μπορεί να εγγυηθεί μια καλύτερη ζωή, με δικαιώματα για όλους, για σας και τα παιδιά σας, στον τόπο μας. Το αντίθετο, γιατί ποτέ και πουθενά τα καπιταλιστικά κέρδη δεν μπορούν να συμβιβαστούν με τις ανάγκες και τα δικαιώματα του λαού μας. Αγαπητές φίλες και φίλοι, μπορεί ο βασανισμένος λαός της Θεσσαλίας να ξεγελαστεί από τα μεγάλα λόγια περί ανασυγκρότησης της περιοχής? Μπορεί να πέσει ξανά στην παγίδα που του στείνουν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μαζί με την περιφέρεια που έχει τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ? Έχετε πλέον την πείρα να καταλάβετε την κοροϊδία. Γιατί η όποια ανασυγκρότηση δεν θα γίνει με κριτήριο τις δικές σας ανάγκες, τα δικά σας δικαιώματα. Ούτε πρόκειται να λύσει το άμεσο επίγον πρόβλημα της επιβίωσης, της προστασίας από νέες καταστροφές. Οι δηλώσεις της κυβέρνησης ότι αυτή η καταστροφή μπορεί να γίνει η μεγάλη ευκαιρία δεν έχουν να κάνουν με το δικαίωμα του λαού να ζει και να δουλεύει χωρίς να κινδυνεύει κάθε ώρα και στιγμή η ζωή και η περιουσία. Ο μόνος καημός τους
είναι πώς θα αξιοποιηθεί σαν ευκαιρία η καταστροφή του τόπου για να στήσουν τις business τους οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι της ενέργειας, των κατασκευών, του αγροτοδιατροφικού τομέα, σε βάρος όμως των πραγματικών συμφερόντων και αναγκών του λαού. Εκεί στοχεύει και το master plan των Ολλανδών, το οποίο βρίσκεται στην αντίπερα όχθη της προστασίας της λαϊκής περιουσίας και κατοικίας, της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, συνολικά της ζωής της λαϊκής πλειοψηφίας στη Θεσσαλία. Χαρακτηρίζεται από τη γνωστή επισήμια αντίληψη κόστους-οφέλους. Για ποιους λοιπόν θα είναι αυτή η μεγάλη ευκαιρία? Για τις μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες που ετοιμάζονται να μοιραστούν τα νέα πακέτα του Ταμείου Ανάκαμψης. Για τους ομίλους της λεγόμενης πράσινης ενέργειας που θα ωφεληθούν από τα επενδυτικά πακέτα, ενώ οι εργαζόμενοι θα χρυσοπληρώνουν τα τιμολόγια του ρεύματος. Για τα κοράκια των ασφαλιστικών εταιριών, αφού θα επιβληθεί με διάφορους τρόπους η ιδιωτική ασφάλιση, ιδιαίτερα στους αγρότες και κτηνοτρόφους, αλλά και στις κατοικίες. Ακόμα και η έλλειψη νερού στο Θεσσαλικό κάμπο, για την οποία βέβαια ευθύνονται όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων 30 χρόνων, χρησιμοποιείται ως πρόσχημα προκειμένου να προχωρήσουν αλλαγές στη χρήση γης και αλλαγές στην αγροτική καλλιέργεια, με στόχο την ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση της παραγωγής στα χέρια λίγων μεγαλοκαπιταλιστών που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό κτηνοτροφικό τομέα, ξεκληρίζοντας βέβαια μεγάλο τμήμα των αγροτών. Δηλαδή, ό,τι δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα η πολιτική της ΚΑΠ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν εφαρμόσει οι κυβερνήσεις με ευλάβεια, πάνε να το κάνουν μέσα από τη λεγόμενη ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας. Αλλά και τα σχέδια παραπέρα εμπορευματοποίησης του νερού, που είναι φυσικά και αυτοκατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μάλιστα, πρέπει να ξέρετε, στα προαπαιτούμενα του περίφημου Ταμείου Ανάκαμψης, αυτού του νέου υπερμνημόνιου πλέον. Εξέλιξη που θα την πληρώσουν πάλι οι λαϊκές οικογένειες, οι αγρότες της περιοχής, και στα οποία αντιδρούν φυσικά δικαιολογημένα οι εργαζόμενοι στις ΔΕΙΑ της περιοχής Ολάκερης, στους οποίους και από αυτό εδώ το βήμα εκφράζουμε τη στήριξή μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν και η πολιτική της δεν είναι αρρώγος. Είναι κυρίως εμπόδιο στις διεκδικήσεις του λαού της περιοχής, στον αγώνα του για να ζήσει στον τόπο του. Η πολιτική της ΚΑΠ, της κοινής αγροτικής πολιτικής, η προώθηση των σχεδίων της πράσινης ανάπτυξης που θέλει να αντικαταστήσουμε το βαμβάκι και το στάρι με φωτοβολταϊκά, η πολιτική κόστους-οφέλους, η πολιτική ιδιωτικοποίηση του νερού και άλλων υποδομών, όλα αυτά είναι που ευθύνονται για όσα βασανίζουν και το λαό της περιοχής. Κάτι που πρέπει να το γνωρίσουμε πολύ καλά μπροστά μάλιστα και στις επικείμενες ευρωεκλογές στις 9 του Ιούνιου. Αγαπητές συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαστε σίγουροι πως αν ρωτήσουμε τους εργάτες, τους αγρότες, τους επαγγελματίες, τις γυναίκες, τα νέα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, τι χρειάζονται για να ζήσουν σε αυτόν εδώ τον όμορφο τόπο της Θεσσαλίας, θα μας πούν αυτό που ήδη ξέρουν. Θέλουν να έχουν σταθερή δουλειά, με ένα καλό μισθό που δεν θα τον ροκανίζει η ακρίβεια, να μπορούν να ζήσουν τα παιδιά τους, τις οικογένειές τους ανθρώπινα, αξιοπρεπώς. Οι αγρότες θέλουν να πληρώνονται για την παραγωγή τους, θέλουν να μείνουν στη γη τους, να μην πνίγονται από υποχρεώσεις, από τα χρέη. Όλοι θέλουν να έχουν τα παιδιά τους μια καλή μόρφωση, καλύτερη από τη δική τους, να μην πληρώνουν για αυτή. Αυτή την αγωνία και αυτό το πόθο εξέφρασαν με τις πολυήμερες μαχητικές κινητοποιήσεις τους στα μπλόκα του αγώνα που συγκλώνησαν όλη την Ελλάδα
τους προηγούμενους μήνες και που συνεχίζουν και σήμερα να κινητοποιούνται κατακτώντας την αλληλεγγύη, την ευρύτερη στήριξη όλου του λαού της χώρας, στριμώχνοντας την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Θέλουν να έχουν επίσης υγεία, ασφάλιση δημόσια και δωρεάν, να μην ζουν με την αγωνία μην τύχει και αρρωστήσει κανείς και τι θα κάνει. Θέλουν να ζουν σε ένα ανθρώπινο περιβάλλον, χωρίς τον μόνιμο φόβο μη βρέξει και πλημμυρίσουν όπως συνέβη το Σεπτέμβριο. Το ερώτημα είναι ποια πολιτική δύναμη έχει σχέδιο που να μπορεί να τα εξασφαλίσει όλα αυτά. Σας το λέμε καθαρά. Μόνο το ΚΚΕ έχει τέτοιο σχέδιο για την ανάπτυξη αυτής της περιοχής προς όφελος του λαού. Σκεφτείτε πως μόνο το ΚΚΕ επιμένει να προβάλλει πως σήμερα υπάρχουν όλα τα αναγκαία μέσα. Υπάρχει η γνώση, υπάρχει το εργατικό και επιστημονικό δυναμικό για να υπάρξει σχέδιο οργανωμένο διαχείρισης και αντιπλημμυρικής προστασίας, για να μπορέσει να ζήσει ο λαός τον τόπο του με αξιοπρεπές εισόδημα, με συνδυασμένη κάλυψη όλων των κοινωνικών του αναγκών. Σκεφτείτε πως η περιοχή της Θεσσαλίας έχει σοβαρά παραγωγικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας προς όφελος των αγροτών, της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων. Με την κατασκευή των αναγκαίων έργων εξασφάλισης επάρκειας νερού στη Θεσσαλία θα άλλαζε η κατάσταση. Με την αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων θα αναπτύσσονταν η παραγωγή τροφίμων, καλύπτοντας λαϊκές ανάγκες με εγχώρια, ποιοτικά, φτηνά προϊόντα. Θα βελτιωνόταν η σχέση φυτικής ζωικής παραγωγής με την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Θα παράγονταν πρώτες ύλες για τη μεταποιητική, τη βιομηχανία. Συνολικότερα θα συνέβαλε όχι μόνο στην αύξηση των παραγόμενων φυτικών και ζωικών προϊόντων, αλλά γενικότερα στην πολύμορφη βιομηχανική ανάπτυξη, στη βελτίωση των όρων ζωής, την ίδια την αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Θα εξασφάλιζε επιπλέον φθηνή ηλεκτρική ενέργεια με την κατασκευή και λειτουργία υδροηλεκτρικών σταθμών. Γι' αυτό και το ΚΚΕ στο ερώτημα «Ανάπτυξη για ποιον» απαντάει «Ανάπτυξη για τις ανάγκες του λαού και όχι για τα κέρδη των λίγων». Αυτό το σχέδιο βέβαια προϋποθέτει ριζικές αλλαγές στην οικονομία, στην κοινωνία, προϋποθέτει ο ίδιος ο λαός να κάνει κουμάντο. Σας λέμε καθαρά, σκεφτείτε, προβληματιστείτε πάνω στη συνολική πρόταση που έχει το ΚΚΕ για την ανάπτυξη της περιοχής με κριτήριο τις δικές σας ανάγκες. Γιατί το ΚΚΕ απέναντι σε αυτόν τον αστικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη της περιοχής αντιπαραθέτει ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο μιας σχεδιασμένης οικονομίας, της κοινωνικοποιημένης παραγωγής, της εργατικής λαϊκής εξουσίας. Ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός και η κοινωνικοποίηση των μέσων μπορούν να επιτρέψουν την ολοκληρωμένη, την ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής με κριτήριο τις ανάγκες τόσο του λαού της Θεσσαλίας όσο και ολάκερης της χώρας. Αυτός ο ριζικά διαφορετικός δρόμος ανάπτυξης μπορεί να εγγυηθεί τη συνολική αντιπλημμυρική προστασία στη βάση μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων, της βροχής, των χυμάρων, των ποταμών κλπ. Η εργατική διακυβέρνηση με τον κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό, την κοινωνική ιδιοκτησία στη γη και τα μεγάλα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, τον εργατικό λαϊκό έλεγχο είναι μονόδρομος για να ικανοποιηθούν αυτές οι σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων. Μονόδρομος για να μπορέσουν να μείνουν οι κάτοικοι στα σπίτια τους, να έχουν σταθερή δουλειά με αξιοπρεπές εισόδημα, να απολαμβάνουν υψηλού επίπεδου
υγεία, παιδεία, πολιτισμό, αθλητισμό. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή το ΚΚΕ έχει ολοκληρωμένο σχέδιο, έχει πρόγραμμα για το πώς θα ζήσει και ο λαός της Θεσσαλίας όπως του αξίζει τον 21ο αιώνα, μπορούν οι δυνάμεις του να μπαίνουν, να είναι μπροστά στον κάθε αγώνα για να σταθεί όρθιος αυτός ο δοκιμασμένος λαός και πιο μαχητικά, ακόμα πιο συλλογικά, να διεκδικήσει τα δίκαια αιτήματά του από την κυβέρνηση, την περιφερειακή αρχή, τις δημοτικές αρχές. Μπαίνουμε μπροστά λοιπόν για αποζημιώσεις 100% για τις καταστροφές περιουσίας, κατοικίας, καλλιεργειών, κτηνοτροφικού κεφαλαίου, υποδομών, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Αναπλήρωση εισοδήματος σε αγρότες, επαγγελματίες, εργαζόμενους για όσο χρονικό διάστημα δεν μπορούν να εργαστούν. Ολοκληρωμένο σχεδιασμό με κρατική ευθύνη των απαραίτητων έργων υποδομής, αντιπλημμυρικής προστασίας. Ολοκληρωμένη διαχείριση των λεκανών απορροής. Ουσιαστικός κρατικός έλεγχος της στατικής επάρκειας και ασφάλειας όλων των υποδομών. Ουσιαστική αύξηση της χρηματοδότησης φορολογώντας για το μεγάλο κεφάλαιο. Κατάργηση του νέου νόμου και όλου του νομοθετικού πλαισίου εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας για το νερό και της σχετικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μπαίνουμε μπροστά για να ολοκληρωθούν άμεσα τα αναγκαία έργα μεταφοράς και διανομής του νερού, να δημιουργηθούν πρόσθετοι ταμιευτήρες στη λεκάνη απορροής του ποινιού, καθώς και το φράγμα της Οικιάς και η σύραγγα μεταφοράς του Ακελώου. Για φτηνό, ελεγμένο, ποιοτικό νερό για το λαό, με άμεση μείωση των τιμολογίων κατά 30% σε ανέργους, χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους. Για αποκατάσταση των προβλημάτων στα δίκτυα και τις υποδομές και απορρίπανση περιοχών που έχουν πληγεί με ευθύνη του κράτους. Για να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την επαναλειτουργία των βιολογικών καθαρισμών. Μπαίνουμε μπροστά, ώστε με ευθύνη του κράτους να παρακολουθούνται οι περιβαλλοντικές παράμετροι, η επιδημιολογική επιτήρηση και παρακολούθηση των επιπτώσεων των μεταδοτικών νοσημάτων στη δημόσια υγεία, με δεδομένη την αύξηση της θερμοκρασίας το καλοκαίρι και τα λιμνάζοντα νερά σε πολλές περιοχές, κυρίως στο νομό Λάρισας, για να αποστραγγιστούν άμεσα οι περιοχές οι οποίες εγκυμονούν είναι, αποτελούν υγειονομικό κίνδυνο, για να δοθεί λύση σε όσους έχασαν το σπίτι τους, είτε με ενοικίαση σπιτιού από το κράτος, είτε με στέγαση σε ξενοδοχεία, όχι στην παραμονή σε κοντέινερ και σε καταβλισμούς που μπορεί να κρατήσει, όπως ξέρουμε όλοι, πολλά χρόνια. Και για τους αγρότες να μειωθεί το κόστος παραγωγής με μέτρα όπως θεσμοθέτηση αγροτικού αφορολόγητου πετρελαίου, πλαφόν 7 λεπτά την κιλοβατόρα στο αγροτοκτηνοτροφικό ρεύμα, επιδότηση μέσων, εφοδίων, ζωοτροφών, κατάργηση του ΦΠΑ. Μπαίνουμε μπροστά για να χρηματοδοτηθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και να ενισχυθούν μαζικά με μόνιμο προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισμό η πυροσβεστική και όλες οι κρατικές δομές πρόληψης, διαχείρισης και πολιτικής προστασίας, υγείας και εκτίμησης και πρόγνωσης φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών. Μπαίνουμε μπροστά για να μην ξεχαστεί το έγκλημα στα Τέμπη, για να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες, για να διεκδικήσουμε ασφαλές και σύγχρονο σιδηροδρομικό δίκτυο, ιδιαίτερα στην περιοχή της Θεσσαλίας, για υπογειοποίηση των γραμμών στη Λάρισα, που είναι καρμανιόλες κινδύνου. Αγαπητές φίλες και φίλοι, εδώ, σε αυτόν τον όμορφο τόπο, στη μάχη που δόθηκε μέσα στις πλημμύρες, για να σωθεί ό,τι μπορούσε να σωθεί,
πήρε σάρκα και οστά το σύνθημα «Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό». Εσείς εδώ που παλέψατε για να σώσετε τα σπίτια σας, τις περιουσίες σας, τις ζωές σας, εσείς που δώσατε και εισπράξατε τη λαϊκή αλληλεγγύη και κάνατε πράξη το «όλοι για έναν και ένας για όλους». Εσείς που είδατε πως όλοι, εργάτες, αγρότες, μικροεπαγγελματίες, βρίσκονται από εδώ, στην ίδια πάντα, έχουν τα ίδια προβλήματα και παλεύουν για τα αυτονόητα και έχουν απέναντί τους ένα εχθρικό κράτος, έχουν τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, το κεφάλαιο, τις κυβερνήσεις, τα κόμματά τους. Εσείς που με το κεφάλι ψηλά συνεχίζετε τον αγώνα για να ζήσετε με αξιοπρέπεια στον τόπο σας και εσείς και τα παιδιά σας, βάλτε μπροστά τις δικές σας ανάγκες. Και οι δικές μας ανάγκες, οι ανάγκες του λαού, δεν μπορούν να μπουν στην ίδια ζυγαριά με τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου. Σκεφτείτε. Σκεφτείτε πως ο συλλογικός σας αγώνας είναι αυτός που ανάγκασε την κυβέρνηση να δώσει ακόμα και αυτές τις ανεπαρκείς αποζημιώσεις, το επίδομα στέγασης, την υλοποίηση ορισμένων έστω έργων αποκατάστασης. Γι' αυτό σας λέμε καθαρά, δυναμώστε τα όπλα σας, τους μαζικούς φορείς, τα εργατικά συνδικάτα, τους αγροτικούς συλλόγους, τους φορείς της νεολαίας. Είναι σημαντική παρακαταθήκη οι επιτροπές αγώνα των πλημμυροπαθών που στήθηκαν σε πόλεις και χωριά και ο πανθεσσαλικός συντονισμός τους, αλλά και η κοινή δράση που αναπτύχθηκε ανάμεσα σε εργάτες, βιοπαλαιστές, αγρότες, επαγγελματίες, στη νεολαία, κοινή δράση που εκφράστηκε τόσο στους πολυήμερους αγώνες στα μπλόκα της αγροτιάς, όσο και στη μεγάλη απεργία στις 28 του Φλεβάρι. Σκεφτείτε όλα αυτά που σήμερα σας λέμε. Δείτε πως πίσω από τα μεγάλα προβλήματα βρίσκεται η επιδίωξη του μεγάλου κεφαλαίου για μεγιστοποίηση της κερδοφορίας του, που φέρνει τη σφραγίδα δυστυχώς μιας οδηγίας, ενός κανονισμού, μιας απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν εφαρμόσει και στηρίξει όλες οι μέχρι σήμερα ελληνικές κυβερνήσεις. Στις ευρωεκλογές έχετε επιλογή. Το ευρωψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, το οποίο όχι μόνο δεν είπε ψέματα για αυτή τη φυλακή των λαών, αλλά σταθερά την αποκαλύπτει, την ανεπαλεύει. Με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ μπορείτε να εκφράσετε την αποδοκιμασία σας, την αντίθεσή σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και τον πόθο σας για την πραγματική Ευρώπη των λαών. Με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που νομίζει ότι μπορεί να παίζει παιχνίδια σε βάρος του ελληνικού λαού, σε βάρος της ζωής όλων. Κόψτε τη φόρα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που τρέχει όλη αυτή την ολομέτωπη επίθεση στα δικαιώματα του λαού και στην εκπαίδευση και στην υγεία και στην οικονομία παντού. Στείλτε ηχηρό μήνυμα και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ που ως βολική αντίπαλοι στην ουσία της προσφέρουν συνένεση σε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα μπορούμε να στείλουμε αγωνιστικό μήνυμα μαχητικής αισιοδοξίας στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη για να ενισχυθεί η πάλη για την ανασύνταξη του εργατικού και λαϊκού κινήματος σε κάθε χώρα. Με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό για μια πραγματική πανευρωπαϊκή αντεπίθεση. Σπάμε τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ελλάδα, για την Ευρώπη του σοσιαλισμού, την Ευρώπη του
των εργατών, όλων των εργαζομένων, των αγροτών, της νεολαίας, των λαών. Γεια σας. Καλή δύναμη, καλή υγεία.